για τους αγώνες που έχουμε δώσει για τη δημόσια δωρεάν υγεία στον τόπο μας. Σήμερα όλο το Λασίδι έχει νεκρώσει. Όλο το Λασίδι είναι εδώ για να ανατρέψει τα νοφιλελεύθερα σχέδια της κυβέρνησης Μητσοτάκη για ιδιωτικοποίηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Μετά από σχεδόν 15 χρόνια μνημονίων και μνημονιακών κυβερνήσεων που όλες, η μία μετά την άλλη, έβαλαν το λιθαράκι τους στη συρρήκνωση, την υποστελέχωση και την υποχρηματοδότηση του ΕΣΥ, η κυβέρνηση Μητσοτάκη ήρθε να βάλει και τα φόβλακα αυτού που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα σαν δημόσια και δωρεάν υγεία. Αυτή είναι η δημόσια δωρεάν υγεία που κατακτήθηκε και επιλύθηκε με αγώνες. Αυτή είναι η δημόσια δωρεάν υγεία που δημιουργήθηκε με χρήματα των εργαζομένων αυτού του τόπου. Η πανδημία όχι μόνο δεν έγινε αιτία, όπως θα περίμενε κανένας, να ενισχυθεί το ΕΣΥ, αλλά αντίθετα χρησιμοποιήθηκε για να διαλυθούν ακόμα περισσότερο τα νοσοκομεία και να χρηματοδοτηθούν οι κλινικάρχες. Ακολούθησαν και επιβλήθηκαν οι νόμοι για το νέο ΕΣΥ, που από τη μία διαλύουν τις εργασιακές σχέσεις μέσα στα νοσοκομεία και ανοίγουν διάπλατα την πόρτα στους ιδιώτες γιατρούς, τα διαγνωστικά κέντρα, τις ασφαλιστικές εταιρείες και τους επιχειρηματικούς ομίλους και από την άλλη κλείνουν την πόρτα σε όλους εμάς, τους μισθωτούς, τους εργαζόμενους, τους αγρότες, τους συνταξιούχους, τους για λίγο ή για πολύ καιρό άνεργους ή ανασφάλιστους. Δηλαδή τους ανθρώπους χάρη στους οποίους χτίστηκαν, εξοπλίστηκαν και στελεχώθηκαν τα νοσοκομεία. Το διαδίδευμα σήμερα δεν είναι πια ή δεν είναι κυρίως αν θα υπάρχουν νοσοκομεία για να μας περιθάλπτουν και να μας εξυπηρετούν. Είναι αν τα νοσοκομεία που υπάρχουν, όσα απομείνουν, θα παρέχουν δωρεάν υγεία ή θα μας υποχρεώνουν να ξαναβάζουμε το χέρι στην τσέπη, να ξαναπληρώνουμε και μάλιστα πανάκριβα την περίθαλψή μας μέσα στις δημόσιες δομές υγείας και μάλιστα με αγριανθρωπικές μεθόδους, όπως τα περίφημα απογευματινά χειρουργία με τις ξεχωριστές λίστες για τους έχοντες. Διακύβευμα επίσης σήμερα είναι αν σε αυτές τις δομές υγείας θα μας υποδέχονται εργαζόμενοι και όχι επιχειρηματίες υγείας που θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε αυτούς που μπορούν να τις πληρώσουν. Και αν αυτοί οι εργαζόμενοι που θα στελεχώνουν τα νοσοκομεία θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με ένα καλό μισθό αντάξιο της δουλειάς που προσφέρουν, με αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, με δυνατότητα να εκπαιδευτούν και να προοδεύσουν στον τομέα τους. Ή αν θα είναι εξαγγλημένοι, κακοπληρωμένοι και απαξιωμένοι εργαζόμενοι, χωρίς ωράρια. Οι υποχρεωμένοι θα τρέχουν από το ένα σχολείο στο άλλο και από το σπίτι τους στο έκτακτο περιστατικό για να καλύπτουν τα αδέλωτα κενά και να σώσουν ζωές. Γιατί αν είναι τέτοιοι εργαζόμενοι, όσο ευσυνείδητοι και να είναι, δεν θα αντέξουν. Ήδη δεν αντέχουν. Η σημερινή κατάρρευση του ΕΣΥ δεν είναι αποτέλεσμα της αδυναμίας ή της ανικανότητας της κυβέρνησης να το ενισχύσει και να το στελεχώσει. Είναι αποτέλεσμα της πολύ καλά οργανωμένης, συνειδητής και συστηματικής προσπάθειας να το απαξιώσει, να το εξαθλιώσει, να το διαλύσει και να το προσφέρει προς εκμετάλλευση στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Είναι πολύ μεγάλη και πολύ κερδοφόρα η αγορά της υγείας για να παραμείνει στο δημόσιο. Όπως είναι και της παιδείας, όπως ήταν και της ενέργειας. Τα χρήματα που σπαταλούνται από το κράτος για γιατρούς με πλοκάκι, για εξετάσεις στα ιδιωτικά διαδικασία,
νέους και επιχειρηματίες υγείας είναι υπερδιπλάσια από όσα θα χρειαζόταν για να δοθούν αξιοπρεπείς μισθοί και να δημιουργηθούν θελκτικές για τους εργαζόμενους θέσεις, ώστε να σταματήσει το κύμα φυγής. Όμως για την κυβέρνηση αυτό είναι το ζητούμενο. Να παρετούν οι γιατροί, να προκυρήσει θέσεις και μετά όταν δεν καλύπτονται, να ρίχνει την ευθύνη στους γιατρούς, τα νοσοκομεία και τους ασθενείς. Αυτή η κατάσταση όσον αφορά τα νοσοκομεία και τις δομές υγείας ισχύει σε όλη τη χώρα. Και κάθε μέρα που περνάει αυτό γίνεται όλο και περισσότερο συνήθιση σε όλους μας. Όσο περνάει από τα χέρια της κυβέρνησης δεν θα μείνει κανένα νοσοκομείο στην επικράτεια. Τουλάχιστον όχι όπως τα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Όσο κι αν φαίνεται δύσκολο να το πιστέψει κανείς, αν εφαρμοστούν τα μέτρα που έχουν συμπιστεί, μπροστά μας ανοίγεται μία ζούγκλα εκμετάλλευσης του ανθρώπινου πόνου. Πρέπει να συνομεύσετε. Δεν θα το επιτρέψουν. Σήμερα, μετά τις μεγάλες κινητοποιήσεις που έγιναν σε όλες τις πόλεις της Κρήτης, κάνουμε ένα ακόμα βήμα. Ένα μεγάλο, ένα πολύ σημαντικό βήμα για την ανατροπή αυτής της πολιτικής στην υγεία. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας στον ομό Λασιθή απέναντι στην αλαζονική, απαξιωτική στάση του Γεωργιάδη και της κυβέρνησής του. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να πρωτοφωνάσουμε στην κυβέρνηση ότι θα μας βρει απέναντί της. Στην εφαρμογή της καταστροφής του δημόσιου φορέας της συστήματος υγείας. Ότι οι πολιτικές της διαίρεσης και του κατακαιρματισμού δεν περνάνε πια. Ότι όλοι μαζί, όχι μόνο στο Λασίδο, αλλά και σε όλη την Κρήτη και σε όλη τη χώρα, δυναμικά και αποφασιστικά απαιτούμε και θα συνεχίσουμε να απαιτούμε